Και πριν συνεχίσουμε επίσης, θα ήθελα να πάμε λίγο μέχρι έξω με την κάμερα, γιατί σήμερα έχουν αρχίσει τώρα οι πενταήμερες, έχει φτιάξει ο καιρός. Έχει φτιάξει ο καιρός, έχουμε τρελαθεί παιδιά όλοι. Είναι άνοιξη, πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό αυτή η χώρα δεν υπάρχει περίπτωση να πάει μπροστά. Είναι θέμα καιρού. Είναι θέμα καιρού. Και πάμε λίγο έξω, πάμε λίγο έξω. Είναι, Θεοφιλοαρά. Τώρα που ήρθε η άνοιξη, έρχονται παιδιά πενταήμερες. Πήγαινα εγώ, τι έπαθε. Έρχονται διάφορα σχολεία να μας ζουν και εδώ έχουμε το σχολείο από πού είναι. Είναι το λίγιο πράγμα του Γιάννου Ιρακλή. Γεια σας παιδιά. Στο σχολείο αυτό το μεταξύ πρέπει να λέγονται... Κατά διαβολική σύμπτωση, ναι, ήταν ένα φεγγάρι λιτιάχης η μητέρα μου. Στην εκατό του 80 πέρασε... Δεν χρειάζεται να κάνετε τόσο ησυχία, βρε. Μπορείτε να κάνετε την φασαρία, αν θέλετε. Έχω εγκαστεί στην όλη τα δράση. Λοιπόν, ήταν η Τιάκη. Να σου λέω, έχει δύο λεπτά καστέλνια. Μάιντφακ. Για φτάνει, φτάνει, φτάνει. Ήταν η Τιάκη η μητέρα μου ένα φεγγάρι για το 80. Πέρασε το σχολείο αυτό. Ένα πολύ ωραίο ορεινό χωριό πάνω στο βουνό ψηλά, μια ώρα από το Ηράκλειο περίπου. Α, γι' αυτό ήρθαν με όπλα τα παιδιά. Ναι, σου λέει ότι μας έκανε μάνο θα τα πληρώσει εσύ σήμερα. Μια που πήρε και το λόγο. Αυτό που κάνει τηλεόραση. Βλέπεις τον εαυτό σου και χειροκροτάς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και δεν είμαστε μόνοι μας όπως θα διαπιστώσατε. Αυτό είναι ένα μαγικό σχολείο. Προσέξτε, δείτε, έχουμε ανακαλύψει σοβαρά πράγματα εδώ στις διαφημίσεις. Καταρχήν, μέσα σε όλο αυτό που βλέπετε υπάρχει μία καθηγήτρια. Μπορείτε να την ανακαλύψετε. Γιατί εμείς δεν μπορεί να σε μαζέψει να καλύψει. Καμία περίπτωση. Καμία. Παρ' όλα αυτά, ναι, ναι, το πρόδωσε. Είναι σήκω για να έχει την. Ναι, ναι. Η ζωή η οποία είναι διδάσκει θρησκευτικά. Δύσκολα. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα. Αλλά τα θρησκευτικά, τι είναι τα θρησκευτικά, είναι η θρησκεία, η ζωή, δεν είναι. Η ζωή. Έτσι. Τρομερό. Και κυρίες και κύριοι, έχουμε και έναν άλλο καθηγητή μαζί, ο οποίος είναι φυσικός. Αυτό είναι ο καθηγητής της φυσικής. Εδώ φαίνεται ο καθηγητής. Πώς λέγεται. Για βρείτε το. Πώς λέγεται ο καθηγητής φυσικής αυτού του σχολείου. Και στη γη σας παρουσιάζουμε τον Αστρινό! Το μικρό του όνομα. Το μικρό. Το μικρό όνομα. Το μικρό. Έτσι. Πρέπει, ξέρετε, να τους κάνετε τους καθηγητές και εκτός από το ότι είναι πολύ ωραία η διαδικασία και πολύ δημιουργική και πραγματικά βγαίνουν καταπληκτικά συμπεράσματα σε επίπεδο προβληματισμού, σκέψης και γνώσεων, να τους βάζετε να κοντράρονται. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή η καθηγήτρια των θρησκευτικών να κοντράρει τη θεωρία της με τον καθηγητή της φυσικής και να κάνουν debate μέσα στην τάξη για να βγάλουν τα παιδιά συμπεράσματα. Γιατί υπάρχουν πολλά αντιφατικά πράγματα στη φυσική και στα θρησκευτικά. Πώς μας τα διδάσκετε όλα αυτά, μας τρελάνετε. Για να σας δούμε εδώ μπροστά ποιος έχει δίκιο. Μάλλον οι ιδέες μου δεν είναι ότι δεν είναι ότι καλύτερο. Θα τον ακούσω στον Αλφα και θα κάνουμε real life πρόγραμμα μέσα στο σχολείο. Δεν είναι σαν επίσης. Λοιπόν, επιστρέψω με τα παιδιά, πάμε στα δικά σας SMS τα οποία μπορώ να μαντέψω το περιεχόμενο τους, βέβαια. Όχι, όχι, θα εκπλαγείς. Έχουμε εδώ ένα φίλο. Κοίταξε, πριν εκπλαγώ, θα ήθελα να κάνω χρήση το παιδί. Πιστεύετε, βλέπετε κορίτσια, αγόρια από το σχολείο, γυρίστε λίγο προς το μέρος μου. Δείτε τον Αντώνη, μην τρομάξετε. Βλέπετε κάτι ιδιαίτερο σε επίπεδο μεγέθους στο αυτί. Υπάρχει. Πίσω βλέπετε, καταρχήν μπορείτε να δείτε πίσω. Το βίντεο wall το. Ας συνεχίσουμε με τα SMS με πολύ περισσότερο. Λοιπόν, ένας φίλος που παίζατε μικρή εκεί στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη, ο Δημήτρης λέει: Αντώνη, θυμάσαι που παίζαμε κρυφτό και σε βρίσκαμε πάντα πρώτο. Και επίσης ένας οικολόγος προφανώς λέει: Έχεις σκεφτεί να βάλεις φωτοβολταϊκά σκουλαρίκια. Σταματήστε, βρε παιδιά. Δεν σωστό. Όσον αφορά το φιλαράκι που ήταν μικρή, χάσε το δεξί του παπούτσι στο αριστερό. Αυτή θα το ψάξουμε μετά την εκπομπή. Και περαστικά στο και χρόνια πολλά στο φίλο μας. Το Δημήτρη από τον πατέρα του, το Λεωνάρδο και κατ' επέκταση και από όλους εμάς. Να είσαι καιρός και δυνατός. Δημήτρη, είσαι αρρωστούλης, τα περαστικά μας και τα χρόνια μας. Να είσαι καλά. Πάμε στο νούμερο 4. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι τηλεοπτική μαγιά. Είναι ο Νίκος Κωνσταντινίδης, τον λατρεύουμε. Και σε όλες τις υπόλοιπες εκπομπές δεν δορίζουν διάφορα πράγματα. Δορίζουμε. Μέχρι και αυτοκίνητα. Δεν έχετε δει, παιδιά, εκπομπές που δορίζουν αυτοκίνητα. Ναι. Πάντα ήθελα να το κάνω αυτό και να απαντάνε όλοι έτσι μαζί. Καλημέρα, παιδιά! Καλημέρα! Τι καλημέρα βρείτε καν 12 ώρα το βράδυ, βρε. Καλημέρα. Στο νούμερο 3. Ειδήσεις του Μέγκα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο άδειασμα που μπορεί να κάνει κάποιος σε κάποιον άλλο δημοσιογράφο. Είναι ο παρουσιαστής, ο Αντώνης Ολιάρος, ο συνονόματος, ο οποίος φωνάζει τον άλλον τον δημοσιογράφο, τον Τρίφωνα τον Καϊσελίδη, ο οποίος είναι απλό άνθρωπος.
Πες τώρα κάτι να πει. Το βγάλατε στο ρεάλ το φουκαρά τώρα και μακιγιάζ, τέτοια έξοδα έχουμε και κρίση. Ενώ σας είπαμε ότι ο άνθρωπος θέλει να βγάλει λεφτά τώρα σιγά σιγά, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι και αρχίζουν και διοργανώνουν εκδρομές. Θα το δείτε, αλλά η εκδρομή δεν είναι το θέμα μας. Αυτή είναι η μαγεία αυτού του καναλιού, Εγνατία TV. Έχω φτιάξει ένα σποτ για τη συγκεκριμένη εκδρομή και για κάποιο λόγο προφανώς αυτό το σποτ σε καθημερινή βάση, δηλαδή όταν το φτιάξανε, στο τέλος δίνουν το τηλέφωνο, κάτι έγινε, κάποιο τεχνικό και δεν ολοκληρώθηκε το σποτ. Δεν ολοκληρώθηκε. Κάθε μέρα το παίζουν έτσι και κάθε μέρα γίνεται το ίδιο πράγμα. Ελάτε όλοι μαζί μας. Τηλέφωνο συμμετοχής στο 2310. 260 269 90. Ελάτε όλοι μαζί μας. Τηλέφωνο συμμετοχής στο 2310 260 290. Τόσο απλό, μάθετε και εσείς στο σπίτι να το παίζετε με την κυρία. 260. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κυρίες και κύριοι, ζούμε όλοι μαζί εμείς, ο φυσικός, η θρησκευτικός, τα αγόρια, τα κορίτσια, συγκλονιστικές στιγμές. Για μια ακόμα φορά, αψηφώντας τους κανόνες της φυσικής, αψηφώντας το λόγο του Θεού, το Ράδιο Αρβίλα φτάνει στο νούμερο ένα. Είναι μεγάλο. Μπράβο μας. Μεγάλο. Μαγεία, μαγεία, μαγεία. Δεύτερη φορά τη σούργια σας σήμερα. Και θα δούμε και το σήμα του νούμερα. Σήμα, το σήμα. Τα πολεμικά της κερατέας από την Pasok Music. Αυτό το CD δεν είναι για τα σκουπίδια. Μην το χάσετε. Μαγική κυκλοφορία, είδα εδώ τα παιδιά που ήδη παραγγέλνουν το CD με τα κινητά τους. Και πάμε γρήγορα, αλλάζουμε βάρδιες, καφεζής έφυγε και υποδεχόμαστε Ευγενία Σαμαρά για το ίντερνετ. Διαδίκτυο. Σήμερα. Εσύ ένα λεκεράκι στα χέρια να κεράσει ένα φοντάμ. Ποιο είναι το κεράκι, καλώς ήρθες αγάπη. Τι σχολιάζει. Πολύ ωραία κατάσταση, αυτό είναι μέσα. Πολύ ωραία. Και την περιμέναμε αυτή την ώρα σήμερα γιατί είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αλλά δίνω το λόγο στον καφετζή μου, ωραία, αλλά καφετζή αγόρι μου. Έφτασε και μαζί μας σήμερα, προσέξτε πάρα πολύ καλά, διότι έρχεται ο Αγισύλλαγος. Δημήτρης Μασλάμ, καλώς. Ο κύριος, κύριε και κύριοι, περιπεράστε. Τώρα θα εξηγηθούν όλα. Αμάβρος ο Ινάκητος. Δεν μπορώ να φλαράξει. Τώρα θα εξηγηθούν όλα. Ο Αγισύλλαγος είναι μια παράσταση του Δημήτρη Μπασλάμ, ο οποίος είναι αυτός ο κύριος εδώ. Τρόμαξα να το γνωρίσω. Και ο Αντώνης Καφετζόπουλος και η ορχήστρα του, σε πάση περιπτώσει, ο θείος, κατά κάποιο τρόπο. Θέλετε να μου πείτε περί τίνος πρόκειται? Για τον Αγισύλλαγο. Για τον Αγισύλλαγο, βεβαίως. Μάγειρας, ναι. Μάγειρας, σεφ. Ξακουστός. Ξακουστός. Καλά, αν τον υπέρβαστε σε καλή θέση. Και είναι ένας λαγός που λέγεται Αγισύλλαγος. Αγισύλλαγος. Και είναι και μια παράσταση ταυτοχρόνως. Είναι παράσταση για γονείς με παιδιά. Για γονείς με παιδιά. Ναι, δηλαδή. Παιδιά όλων των ηλικιών. Είναι μια, ένα άλλο θυκαλό για να κουβαλάνε τα παιδιά τους να δουν. Μια μουσική. Είναι ένα παραμύθι που έγραψε ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης. Ας πούμε για αφήγηση. Έχουμε εδώ και το βιβλίο, συγγνώμη, δείχνω εγώ τα ορχήστρα και τραγουδιστές. Μάλιστα. Εσείς είστε η ορχήστρα. Εγώ είμαι η αφηγήτρια. Λοιπόν, τα χαρτικά της παράστασης πότε παίζει, πού κτλ. Τώρα ετοιμαζόμαστε να παίξουμε στο Ίδρυμα Κακογιάννη στην Αθήνα. Τα τρία επόμενα Σαββατοκύριακα. Μάλιστα. 12 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα. Ανάμεσα πηγαίνουμε και ξεκουραζόμαστε. Ωραία, την καλύτερη δουλειά κάνετε. Και αυτό που μας παρουσιάσετε σήμερα είναι κατά κάποιο τρόπο ένα απόσπασμα της παράστασης, η οποία κυκλοφορεί σε CD και σε ένα τραγουδάκι. Και σε βιβλίο, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα έχει αφήγηση, θα έχει μόνο τραγούδι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, Αντώνιο. Είπε αφηγητή και μετά τραγούδισε. Αφηγητή και μετά τραγούδισε. Είπε και η καθηγήτρια των θρησκευτικών να ευλογήσει με την. Ναι, ναι. Κατευθείαν ευλόγησε. Φυσικά. Με το φυσικό δεν έχω θέμα. Σκεφτικά φοβάμαι.
Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα κλείσουμε έτσι και χαιρόμαστε που ήρθαν και τα παιδιά. Και ακόμα περισσότερο χαιρόμαστε, μια που είμαστε μέσα στην τρελή χαρά, που βλέπουμε να έχετε τόσο ωραία σχέση με τους καθηγητές σας και να είστε έτσι σαν φιλαράκια. Μακάρι να είναι όλοι οι καθηγητές να έχουν αυτή τη σχέση με τα παιδιά στα σχολεία. Λοιπόν, εμείς την κουπανάμε, γουφάρουμε μέχρι τη Δευτέρα. Δουλεύουμε σκληρά. Δουλεύουμε σκληρά μαζεύοντας υλικό. Έχουμε τα αυτιά μας τεντωμένα και δίνουμε τον λόγο στην τρελοπαρέα που σήμερα βρίσκεται εδώ. Πολλά φιλιά, την αγάπη μας. Γιου κουφιλιά στα μούτρα. Κίτρινα, κίτρινα και στρογγυλά, κουπάδι μοιάζουν, βουτούν στα βαθιά. Ήντα είναι. Λεμόνο ψαρά, λεμόνια με ουρά. Λεμόνο ψαρά, δεν βρίσκεις τα κλαδιά. Φουσκώνουν, φουσκώνουν, μπαλόνια μοιάζουν. Βρίσκουν νερό και εκεί φουλιάζουν. Τι είναι? Λεμόνο ψαρά, λεμόνια με ουρά. Λεμόνο ψαρά, δεν βρίσκεις τα κλαδιά. Τα συνόψη με γεύση ξινή. Μα αν τα ζουλήξεις δεν βγάζουν ζουμί, τι είναι? Λεμόνο ψαρά, λεμόνια με ουρά. Λεμόνο ψαρά, δεν βρίσκεις τα κλαδιά. Μπάλες θυμίζουν, μα δεν τσουλάνε. Κι αν τα κοιτάξεις, χαμογελάνε. Τι είναι? Λεμόνο ψαρά, λεμόνια με ουρά. Λεμόνο ψαρά, δεν βρίσκεις τα κλαδιά. Βασισμένο στην Ελληνική Βουλή, έτσι. Ήταν σαν το άρθρο χθες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή νύχτα. Τελειώσα. 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 Όχι σε το θέμα. Μπράβο!